Την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία νομοσχεδίου που προβλέπει πακέτο βοήθεια ύψου άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντα την απόφαση βήμα προ την ειρήνη και την παγκόσμια σταθερότητα. Thank you, Mr. Could we have some more? Αυτή είναι μια απόφαση για την οποία έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά, μια απόφαση που την περιμέναμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλά άλλα έθνη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ο κόσμος περιμένει για την Αμερικανική ηγεσία να παραμείνει σταθερή και να βοηθήσει στην προστασία ζωών και στη διατήρηση της ελευθερίας. Αυτό συμβάλλει αποφασιστικά στην εμπιστοσύνη. Το ποσό που διατίθεται προορίζεται για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού αμερικανική κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και συστημάτων αεράμινας. Το νομοσχέδιο, ωστόσο, θα πρέπει να περάσει και από την ελεγχόμενη από του Ρεπουμπλικάνου Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου αντιμετωπίζει σφοδρέ αντιδράσει. Ο πρόεδρο Μπάιντεν προέτρεψε εκ νέου το σώμα να επισπεύσει την έγκριση τη βοήθεια.